στη Θέκλα την Πετρίδου, την οποία αποχωριστήκαμε για μία εβδομαδούλα. Σας έλειψα. Μας έλειψε. Καλημέρα, Θεκλίτσα μου. Καλημέρα και στον κόσμο από το παλιό μας στέκι. Τώρα από είμαστε το παλιό εδώ. Μας στέκι. Καλά, έχεις δίκιο. Προσωρινά είμαστε εδώ. Μετά τις εκλογές θα πάμε πάλι στο καναπεδάκι μας. Λοιπόν, με τη Θέκλα που μας έλειψε πραγματικά και θα μας πει που ήταν, θα δούμε ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι το έχουμε αντιμετωπίσει. Τη δυσκολία του φλερτ. Πολλές φορές, ειδικά τα τελευταία χρόνια, παλαιότερα ίσως ήταν διαφορετικά τα πράγματα, προκαλεί μια ανασφάλεια. Θα το δούμε σήμερα το θέμα αυτό και θα δούμε επίσης τι γίνεται και πώς αντιμετωπίζουμε κάποιους τύπους που αμφισβητούν την ύπαρξή μας. Πώς μας υποτιμούν. Ας πούμε, τους πέφτουμε πολύ, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου. Λίγοι, ναι. Εμείς θα δούμε λοιπόν γιατί συμβαίνει αυτό και πότε ισχύει, όσα προλάβουμε σήμερα, γιατί με τη Θέκλα ποτέ ένα θέμα δεν τελειώνει από την πρώτη φορά. Λοιπόν, Θέκλα, καλώς ήρθες. Γεια σου, Ανδρέα. Πώς υποδέχτηκε η Αθήνα, η Ελλάδα? Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ θερμά. Έχεις πολλά χαιρετίσματα από πολλές θαυμάστρες, ναι, και από τη Θεσσαλονίκη και από την Αθήνα. Όλες έστελνα χαιρετίσματα στον κύριο Δημητρόπουλο, βεβαίως. Μας βλέπουν και μέσα από το ίντερνετ, μέσα από τη σελίδα του Σίγμα, μέσα από το κανάλι μου στο YouTube που βάζω τα βίντεο. Έχεις χαιρετίσματα από όλες τις κυρίες. Την κυρία Χρυσούλα, την κυρία Ξαρτιντέρη, όλες. Όλες τις αγαπημένες που μας βλέπουν από την Ελλάδα. Όλες. Λοιπόν, πήγες για το βιβλίο σου. Ναι, πήγα για την παρουσίαση του βιβλίου μου. Κάναμε, και Αθήνα. Ναι, κάναμε μια παρουσίαση στη Θεσσαλονίκη και μια στην Αθήνα. Η πρώτη. Πήγε καλά. Δόξα σε Θεό, ήταν πολύ καλά. Πήρες αυτό το κρύο, ας πούμε, που λένε για τις πρώτες φοράς στην Κρυάδα. Να σου πω κάτι. Γιατί είναι αλλιώς εκεί τα πράγματα. Ανδρέα μου, εγώ ήμουν σίγουρη πως θα ερχόταν κόσμος, ναι, γιατί επικοινωνούμε με τον κόσμο μέσα από το διαδίκτυο και ναι, μιλάμε ειλικρινά. Δηλαδή, μπορεί να μιλάς, να γράφεις, αλλά αντιλαμβάνεσαι πότε συνδέεσαι με έναν άνθρωπο και πότε μιλάς ανοιχτά. Δεν είχα έγνοια εγώ ότι θα ερχόταν ο κόσμος, όμως αυτό το οποίο με εξέπληξε ευχάριστα ήταν πάρα πολύ ζεστασιά, αγάπη, θερμότητα. Όπως και στην Κύπρο είχαμε και πολύ αγάπη, αλλά εκεί ήταν έτσι λίγο πιο... Ήρθανε φίλες που γνώρισες μέσα από το διαδίκτυο. Μα όλες! Ναι. Κοίταξε, στην Αθήνα είχαμε πάνω από 100 άτομα. Κάποιοι μου είχαν στείλει από προηγουμένως ότι λόγω υγείας ασθένειας δεν μπορούσαν να έρθουν, αλλά οι περισσότεροι ήρθαν. Μάλιστα. Και μπράβο, ελπίζουμε και σε επόμενες συναντήσεις. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί έχει ανταπόκριση και στην Αθήνα η δικιά σου δουλειά. Η δικιά μας η δουλειά. Η δικιά μας η δουλειά, είναι σημαντικό αυτό. Έτσι και αποκτούμε και το κοινό μας, μεγαλώνει, αλλά και την αγάπη του κόσμου εδώ κοντά μας. Και ξέρεις, ο κόσμος έχει ανάγκη να μιλήσει για πράγματα που πραγματικά τον απασχολούν και να ακούσει ανθρώπους να ασχολούνται με αυτά τα θέματα και να τα λένε όπως είναι. Να μην τα οριοποιούν, να μην τα έτσι, υποτιμούν. Έτσι, έτσι. Και παρόλο που υπάρχει οικονομική κρίση, στην Ελλάδα την έχει ταλαιπωρήσει πολύ περισσότερα χρόνια, πολύ περισσότερο από εμάς, εξακολουθούν τα θέματα των σχέσεων να παίζουν πρωταρχικό ρόλο στη ψυχολογική ευεξία του κάθε ανθρώπου. Πριν 2 χρόνια είχαμε παρουσιάσει μαζί με τη συνάδελφο τη δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου σε ένα παγκόσμιο συνέδριο στο Πανεπιστήμιο Κρήτης τα αποτελέσματα μιας έρευνας που κάναμε, ειδικά για αυτό, για το ποια θέματα απασχολούν τους Έλληνες την εποχή της κρίσης και απευθύνονται για αυτά στο ψυχολόγο μέσω διαδικτύου. Και ενώ θα περίμενε κάποιος ότι το πρώτο θέμα για το οποίο θα ζητούσαν συμβουλές ή θα ήθελαν να μάθουν να ήταν πώς να διαχειριστούν την κατάσταση της οικονομικής ανέχειας, όμως το πρώτο θέμα ήταν τα προβλήματα στις σχέσεις. Βέβαια. Και μετά το άγχος, η κατάσταση. Ένα άλλο σημείο νομίζω πρέπει να το τονίσουμε είναι ότι παρά την κρίση και τα προβλήματα του κόσμου, τη στενότητα την οικονομική, το βιβλίο έχει σημαντική αξία για τον Έλληνα. Οι Έλληνες διαβάζουν. Έτσι, διαβάζουν. Οι Έλληνες διαβάζουν, είναι και οι Κύπροι εντάξει, διαβάζουν. Είναι πιο φθηνά λίγο τα βιβλία ίσως, αλλά διαβάζει ο κόσμος. Είναι ίδιες οι τιμές. Τα βιβλία από τους ελληνικούς εκδοτικούς οίκους έχουν την ίδια τιμή και στην Κύπρο. Μάλιστα. Και στην Ελλάδα. Λοιπόν, είναι δύο τα θέματα μας σήμερα. Ναι, λοιπόν. Είναι το φλερτ, είναι και αυτοί που μας υποτιμούν. Λοιπόν. Έχουμε 10 λεπτά φλερτ. Παλιότερα ήταν πιο εύκολα τα πράγματα όσον αφορά στο φλερτ. Με ποια έννοια? Με την έννοια του ότι οι άνδρες ήταν εκπαιδευμένοι στο να φλερτάρουν τις γυναίκες. Κυνηγοί. Ναι. Και ήταν κοινωνικά αποδεκτό και κάτι το οποίο θεωρούνταν ωραίο να το κάνει ένας άνδρας. Και οι γυναίκες ήξεραν να δέχονται φλερτ. Τώρα. Και ήταν πιο εύκολα τα πράγματα γιατί ήξερες αν είσαι γυναίκα θα σε φλερτάρουν, αν είσαι άνδρας θα φλερτάρεις.
και συνήθως σε παλιότερες πιο πατριαρχικές εποχές, συνήθως οι άνδρες έτρωγαν χιλόπιτα. Οι άνδρες έτρωγαν πόρτα. Δηλαδή πήγαιναν να φλερτάρουν μια γυναίκα η οποία μπορεί να τους έλεγε «Δεν μ' αρέσεις, δεν μου κάνεις, δεν σε θέλω» ή να μην ανταποκριόταν καθόλου στο φλερτ. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι ότι έχουμε έτσι μια γενιά νεαρών παιδιών, από τα 25 μέχρι τα 40 περίπου, που έχουμε γυναίκες επιτυχημένες επαγγελματικά, ακαδημαϊκά, οι οποίες ίσως επειδή δεν είχαν στο μυαλό τους την έβρεση συντρόφου τα πρώτα χρόνια μετά που τελείωσαν το σχολείο, από τα 18 μέχρι τα 25, 26, μπορεί να σπούδαζαν, να κάναν τα μεταπτυχιακά τους, να είχαν άλλες προτεραιότητες. Και όταν αρχίσουν να τους απασχολεί το θέμα του να νιώθουν την ανάγκη να έχουν ερωτικό σύντροφο, τότε τρώνε πόρτα. Και δεν ξέρουν πώς να λειτουργήσουν. Μιλάω με πολλές κοπέλες και έχω και τη δική μου προσωπική εμπειρία από το παρελθόν. Ενώ έχουν αλλάξει τα πράγματα και οι άνδρες πλέον δεν φλερτάρουν ευθέως, δηλαδή άρχισαν και ντρέπονται κιόλας οι άνδρες, ή η κοινωνία δεν το θεωρεί και τόσο πολύ κομιλφό καθώς πρέπει. Το κάνουν πρέπει. Οι γυναίκες όμως τώρα, έτσι. Αρχίζουν και φλερτάρουν οι γυναίκες. Και είναι λίγοι οι άνδρες εκείνοι οι οποίοι δέχονται με χάρη το φλερτ από μια γυναίκα. Αμήχανο. Νιώθεις αμηχανία. Επειδή δεν είναι συνηθισμένο. Όταν δεν ένας άνδρας, όταν ένας άνδρας είναι, νιώθει αυτοπεποίθηση, ναι, και γνωρίζει την αξία του, ωραίο, και σέβεται όμως τον εαυτό του, ναι, και σέβεται και το άλλο φίλο και σέβεται και τον άλλο άνθρωπο, μπορεί να το αποδεχτεί με χάρη. Είναι ωραίο. Δεν σημαίνει ότι αν μια γυναίκα κάνει την πρώτη κίνηση να φλερτάρει ότι δεν έχει αξία αυτή η γυναίκα. Ή ότι ψάχνεται, που λέμε στην καθομιλουμένη. Δεν σημαίνει ότι αν εγώ σου στείλω ένα μήνυμα, πες ήμουν εγώ ελεύθερη και είσαι ελεύθερος και σου στείλω ένα μήνυμα και σου έλεγα «Ανδρέα, θες να πάμε να φάμε ένα αυτό βράδυ». Όμορφο δεν είναι. Σημαίνει ότι εγώ δεν έχω αξία και ότι είμαι ένα άτομο το οποίο δεν έχει πέραση και δεν την προσκαλεί κανείς καμία να πάει σχέση να φάει και γι' αυτό. Καμία σχέση. Ναι, και όμως πολλοί άνδρες το προσλαμβάνουν έτσι. Ίσως μόσο είναι επειδή δεν είναι συνηθισμένο το φλερτ από μια γυναίκα και νιώθει αμήχανο άντρας. Είναι κάτι για το οποίο δεν έχουμε μεγαλώσει ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι να το αποδεχτούμε. Ναι. Αλλά όσοι είμαστε τώρα σε μια ηλικία ενήλικες, πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι φλερτάρουν και οι γυναίκες. Γιατί πολύ συχνά ακούς παράπονα από τις γυναίκες ότι δεν φλερτάρουν οι άνδρες, ακούς παράπονα από τους άνδρες ότι οι γυναίκες δεν αποδέχονται το φλερτ τους, ακούς όμως και μερικά παράπονα από κάποιους άνδρες ότι οι γυναίκες το έχουν παρακάνει και τους κυνηγάνε. Ναι. Λοιπόν, έτσι για να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Μιλάμε για ετεροφιλόφιλα ζευγάρια γιατί είναι 90% του πληθυσμού. Τα ίδια ισχύουν και στα ομόφιλα ζευγάρια γιατί πάλι είναι τα και πράγματα εκεί δύσκολα όσον αφορά στο ποιος κάνει την πρώτη κίνηση, ποιος φλερτάρει. Λοιπόν, όλοι οι άνθρωποι, άνδρες ή γυναίκες, έχουμε την ίδια ανάγκη, την ίδια επιθυμία για έρωτα, αγάπη και συντροφικότητα στη ζωή μας. Είναι φυσιολογική ανάγκη. Είναι αφύσικο να είσαι ενήλικας, νεαρός ενήλικας, μεσήλικας ή μεγαλύτερος ενήλικας και να ζεις τη ζωή σου χωρίς να έχεις ερωτικό σύντροφο. Ενώ πολλές φορές έχουμε πει και από αυτήν εδώ την εκπομπή ότι είναι εντάξει να ζεις μόνος σου και αν σου συμβαίνει στη ζωή σου είναι, ναι, καλή ιδέα να το αντιμετωπίσεις με δημιουργικούς τρόπους, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγονός ότι η φύση του ανθρώπου είναι να βρίσκεται σε μια συντροφικότητα και να υπάρχει και το θηλυκό και το αρσενικό στοιχείο στη ζωή του. Αν ένας άνθρωπος ζει μόνος, ενώ είναι 25, 30, 35, 40, 45, 50 χρόνια και ζει μόνος για μεγάλα χρονικά διαστήματα και δεν επιδιώκει να έχει συντροφικότητα και έρωτα στη ζωή του και δεν επιδιώκει να βάλει την αγάπη στη ζωή του, τότε σημαίνει ότι στερεί από τον εαυτό του ένα σημαντικό κομμάτι για την ψυχοσυναισθηματική του ολοκλήρωση. Και δεν είναι υποτιμητικό και δεν είναι δείγμα αδυναμίας ή δείγμα ανικανότητας ή οτιδήποτε άλλο το να το παραδέχεσαι ότι είσαι μόνος σου και να το δείχνεις ότι είσαι ανοιχτός, όχι για να κάνεις οτιδήποτε με τον οποιονδήποτε, αλλά για να δώσεις ευκαιρία να γνωριστείς με έναν άνθρωπο ο οποίος καταρχάς σου φαίνεται ενδιαφέρον. Δεν είναι κακό αυτό πράγμα. Δηλαδή μπορεί κάλλιστα να προκαλέσει μια γυναίκα μια γνωριμία, δηλαδή να γνωρίσει κάποιον, να τον προσκαλέσει να γνωριστούν καλύτερα και γνωρίζοντας τον καλύτερα μπορεί να μην τον ερωτευτεί. Εγώ να μην τις κάνει. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι άμα σας φλερτάρει μια κοπέλα θέλει να σας πάρει. Ναι. Δεν σημαίνει ότι άμα σας φλερτάρει θέλει να σας βάλει που κάτω που λέμε στα κυπριακά. Πού από κάτω. Όταν σας φλερτάρει.
Όταν σας φλερτάρει, σημαίνει θέλει να δώσει την ευκαιρία και σε εσάς να την γνωρίσετε καλύτερα. Έτσι. Και εσείς να την γνωρίσετε καλύτερα. Δεν σημαίνει ότι άμα βγούμε ένα ραντεβού ναι. θα μας τυλίξουν. Μάλιστα. Γιατί υπάρχουν και αυτοί οι φόβοι. Θα μας ήξουν. Και κάτι το οποίο θέλω έτσι να πω στις κοπέλες. Γιατί το συναντώ συχνά. Κοπέλες αξιόλογες. Που εγώ που είμαι ετεροφιλόφιλη γυναίκα, τις θαυμάζω. Αν ήμουν άνδρας, θα τις έπαιρνα με χίλια. Εντάξει. Βλέπεις κάτι γυναικάρες. Ναι. Κάποιες κοπέλες οι οποίες έχουν ομορφιά και εξωτερική αλλά και εσωτερική, καλλιεργημένες, δυναμικές, αυτοδημιούργητες, οι οποίες τρώνε πόρτα από κάποιους τύπους, ναι. οι οποίοι το παίζουν, ξέρεις, δεν μου κάνεις εμένα γιατί είσαι χωρισμένη με παιδί και ξέρεις, δεν είναι ξέρω, εσύ είσαι ο πρίγκιπας και θα σε περιμένω εσένα να μου μεγαλώσει το παιδί μου. Ξέρετε πόσες κοπέλες έχει εκεί έξω, οι οποίες είναι μονογονεί και είναι άξιες να μεγαλώσουν 10 παιδιά μόνες τους. Ας είπα, άμα σε πάρει η γέ μου, μπορεί να σε μεγαλώνει και σένα. Και οικονομικά και συναισθηματικά. Κάποιες αλήθειες λες τώρα. Sorry, τις αλήθειες λέω. Ή δεν μου κάνεις γιατί είσαι χοντρή. Ναι, ναι. Σιγά, να σας το πω αυτό το πράγμα. Η πλειονότητα των ανδρών απαντούν σε ερωτηματολόγια που έχουν σχέση με τη σεξουαλικότητα ότι ενώ δεν το παραδέχονται, τους ελκύουν οι γυναίκες που έχουν περισσότερο βάρος, γιατί μέσα στο λίπος παράγονται θηλυκές ορμόνες. Άρα μια γυναίκα η οποία είναι πιο γεμάτη, έχει πιο μεγάλο στήθος, πιο μεγάλα πόδια, πιο... αντιλαμβάνεσαι τι εννοώ, που έχει περισσότερες καμπύλες, εκ των πραγμάτων είναι πιο σεξουαλική. Ναι. Και έρχεται τώρα και πάνε και μειώνουν κάτι γυναίκα σου λένε, ξέρεις, δεν είσαι ο τύπος μου. Ναι. Ξέρεις, όπως θα κυκλοφορώ και θα κρατώ την Μποσερή, θα κρατώ το Mercedes, θα κρατάω το ακριβό το αυτοκίνητο, θέλω και μία γκόμενα δίπλα μου, μία γυναίκα δίπλα μου, την οποία θα την επιδεικνύω. Κοιτάξτε, είμαι πολύ επιτυχημένος, γιατί έχω μία γυναίκα ψηλή και δύνατη. Έχω μία γυναίκα η οποία είναι έτσι. Δεν τη λείψαμε. Δεν μας έλειψε, τις λείψαμε νομίζω κιόλας. Είσαι κάποιες... άσε με ρε τώρα που πήρα ναι, χώρα. Ναι, ή κάποιες άλλες γυναίκες, ας πάμε και για γυναίκες που οι οποίες απορρίπτουν τους άνδρες που σου πέφτουν λίγοι. Δεν είσαι αρκετά ψηλός για τα γούστα μου. Ξέρεις, ναι. σαν πως και το ύψος σημαίνει κάποια αξία ιδιαίτερη. Παιδιά, το ύψος, το πάχος, η φαλάκρα, το πολύ μαλλί, το λίγο μαλλί είναι εξωτερικά πράγματα. Άμα δημιουργήσεις σχέση με έναν άνθρωπο και άμα κάνεις σχέση ζωής με έναν άνθρωπο, μετά μπορείς να τον κοιτάς. Εμένα μου είχε τύχει αυτό. Ο πρώην άνδρας μου είναι πολύ εμφανισίμος άνδρας, ο πατέρας των παιδιών. Σε κάποια φάση, λίγο καιρό πρωτού χωρίζουμε, ήμασταν κάπου, καθόμαστε έτσι μια παρέα και γυρνώ και του λέω, α, είσαι ωραίο παιδί εσύ, ε. Δηλαδή, τόσο η σχέση μας, τόσο είχαμε αποξενωθεί, που είχα ξεχάσει ότι ήταν εμφανίσιμος. Ναι. Και η ομορφιά ούτε τρώγεται, ούτε σ' αγκαλιάζει η ομορφιά, ούτε σου γεμίζει είναι την καρδιά σου. Είναι η πρώτη εικόνα όμως που σε Εντάξει, τραβάει, σε αποθεί. Δεν σου λέω, να σπρώξουμε τους ανθρώπους να μπουν σε ερωτική σχέση με κάποιον που τους αποθεί εξωτερικά. Έτσι. Αλλά όχι να σου αρέσει, να έρχεται να σε φλερτάρει ένας άνδρας, εντάξει, ο οποίος να έχει μυαλό, να έχει χιούμορ, να έχει χαρακτήρα. Και δεν έχει άνθρωπο άσχημο. Όλοι οι άνθρωποι έχουν την δική μας χάρη. Σωστό. Και να τον απορρίπτει μια κοπέλα, γιατί δεν έχει το ύψος που θεωρεί πως θα ήταν ιδανικό για έναν άνδρα, γιατί είναι τα γονίδια του έτσι και δεν έχει μαλλιά. Παιδιά, εντωμεταξύ, φαλακροί είναι οι πιο γοητευτικοί άνδρες. Και α πούμε και κάτι, κοπέλες. Στην Αφρική λέει, ο πιο σεξι άνδρας για να πάρει. Ένα κομπλιμά σήμερα, δεν ακούσαμε τίποτα άλλο. Ένα κομπλιμά σήμερα. Λέω και νομίζω... για τον άνδρα μου, αγόρι μου, όχι μόνο για σένα. Δεν τα λέει για μένα. Για τον άνδρα τη τα λέει αυτά, παιδιά. Και για τον άνδρα μου και για σένα. Μάλιστα. Λοιπόν, ο πιο σεξι άνδρας στην Αφρική για να πάρει είναι αυτό που έχει φαλάκρα και κοιλιά. Γιατί? Γιατί λέει, άμα έχει φαλάκρα σημαίνει έχει ψηλή τεστοστερόνη. Γι' αυτό και οι γυναίκες όταν έχουν ψηλή τεστοστερόνη έχουν πτώση των μαλλιών της κεφαλής. Και επίσης για να έχει κοιλιά σημαίνει έχει λεφτά και μπορεί και τρώει. Δηλαδή, επίσης έχει βγει και αυτή η μελέτη πριν 2 χρόνια που λέει ότι οι άνδρες που έχουν λίγη κοιλίτσα είναι καλύτεροι εραστές. Και το έχουμε πει και εδώ ξανά, βρε. Άμα έχεις λίγη κοιλίτσα, λέει, έχεις περισσότερες αντοχές στο σεξ. Δηλαδή, όλα αυτά τα στερεότυπα που έχουμε μέσα στο μυαλό μας, ότι η γυναίκα πρέπει να είναι πολύ αδύνατη, ότι ο άνδρας πρέπει να είναι ψηλός, πρέπει να έχει μαλλιά, όλα αυτά είναι στην ουσία άσκοπα. Εγώ στέκομαι σε ένα άλλο θέμα, ότι έχει λείψει το φλερτ. Δεν γίνεται φλερτ τώρα. Είναι κρίμα, έτσι, κρίμα, κρίμα αυτό το πράγμα, κρίμα. Βλέπεις, υπάρχει μια αποξένωση, υπάρχουν πάνε στο εκεί που πάνε και είναι όλοι με τα κινητά τους, δεν τους ενδιαφέρει κτλ. Υπάρχει και το φλερτ μέσω διαδικτύου, για το οποίο έχουμε ιστορία, μιλήσει και ξανά. Αλλά εγώ αυτό που θέλω να πω σήμερα, την άλλη φορά θα μιλήσουμε για το πώς αντιμετωπίζουμε την απόρριψη. Έτσι. Αυτό που θέλω να πω σήμερα είναι αγόρια, κορίτσια, άνδρες, γυναίκες, φλερτάρετε. Εγώ έτσι έκανα όταν ήμουν ελεύθερη. Φλέρταρα. Και αν έτρωγα πόρτα, έλεγα, σημαίνει δεν μου κάνει αυτός ο άνθρωπος.
σημαίνει, είναι σημάδι ότι δεν θα ξαναφλερτάρω. Γνωρίζει κάποιον άνθρωπο. Ή αν μου έλεγε κάποιο, δεν μου κάνει και μου πέφτει λίγη. Θυμάμαι, μου είχε πει ένα τύπο πριν μερικά χρόνια, ξέρει, μ' αρέσει, αλλά είσαι χοντρή και δεν είσαι και η γυναίκα μου. Αν περπατά στον δρόμο, θα γυρίσει κάποιο να σε κοιτάξει. Του λέω, εσύ να πα να. Να αγοράσεις μια γυναίκα, του λέω, να την έχεις έκθεμα. Λοιπόν. Και ήταν ένας τύπος ο οποίος δεν μου άρεσε και βγήκα μαζί του για να δω τι παίζει. Μάλιστα. Και εγώ τα λέω ανοιχτά, παιδιά. Και να επιμένετε να μην σας μειώνει κανείς. Άμα ένας άνδρας ή μια γυναίκα που τη φλερτάρετε σας μειώσει, διώξετε. Πόρτα εσείς μακριά. Μετά. Λοιπόν, Θέκλα Πετρίδου, η συνέχεια επί της οθόνης την ερχόμενη Πέμπτη. Λοιπόν, Θέκλα, σε ευχαριστώ πάρα και πολύ. Εγώ, καλή συνέχεια. Φίλες και φίλοι, αυτά είχαμε για σήμερα. Προσοχή στους δρόμους, γιατί βρέχει και αύριο το πρωί εδώ, 7 παρατέταρτο. Γεια σας.